δημοσιεύτηκαν τα περισσότερα από όσα είπε ο αρμόδιος υπουργός κατά την επίσκεψή του. Νομίζω αυτό που βγήκε από την όλη συνάντηση είναι το γεγονός ότι στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και δι στην Αχαΐα υπάρχει μια ιδιαίτερη ανησυχία όσον αφορά στην καμπύλη του υλικού φορτίου, η οποία φαίνεται ότι δεν επιπεδώνει στο χρόνο που θα θέλαμε. Μάλιστα, ακούστηκαν συγκρίσεις, και όχι μόνο διαστρώματος του Υπουργού, αλλά ήταν παρόν και ο κύριος Γόγος, ο οποίος μας ανέλησε και τα σχετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Έγιναν συγκρίσεις οι οποίες δεν μπορώ να κρύψω ότι ανησυχούν όλους και έχουν να κάνουν με συγκρίσεις της Αχαΐας με την Θεσσαλονίκη, και μάλιστα σε μια στιγμή όπου το υγειονομικό μας σύστημα είναι στα όρια του. Γιατί το λέω αυτό, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ ως μη ειδικός. Όταν υπήρξε αυτή η ένταση του φαινομένου στη Θεσσαλονίκη, το σύστημα της υγείας δεν ήταν υπό αυτή την πίεση που βρίσκεται σήμερα. Αυτό σήμαινε ότι υπήρχαν τα περιθώρια να αντέξει. Εδώ υπάρχει ο εξής κίνδυνος. Ότι αν αύριο, να το πω απλά, φουντώσει το πράγμα έτσι περαιτέρω στην Αχαΐα, ή αν φουντώσει στην Αιδωλοκαρδαμία ή στην Ηλία, που ναι μεν υπάρχει μία ροπή ανωδική, αλλά δεν υπάρχει αυτή η ένταση που υπάρχει στην Αχαΐα. Αν παρουσιαστεί και αλλού, τότε πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε σοβαρότερα ζητήματα, τα οποία τουλάχιστον, δόξα τω Θεώ, μέχρι σήμερα έχουμε αποφύγει. Αυτό που εκφράστηκε ως έκκληση από όλους όσους συμμετείχαν στη συγκεκριμένη σύσκεψη και διαστόματος του Υπουργού, από ό,τι άκουσα μετά στις δηλώσεις του, ήταν πραγματικότητα. Ήταν η πραγματική έκκληση που έπρεπε και πρέπει να γίνει από όλους μας προς τους πολίτες. Μία έκκληση η οποία αφορά στην υπομονή την οποία πρέπει όλοι να επιδείξουμε απέναντι σε ένα φαινόμενο το οποίο ήδη μας ταλαιπωρεί καιρό, από τη μια, και από την άλλη, σε κάθε περίπτωση, ακριβώς και επειδή βλέπουμε να λαμβάνονται, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει, από εβδομάδα που ακούγεται περί ιωνία ανοίγματος της κυκλοφορίας ή οτιδήποτε άλλο συμβεί, αυτό σημαίνει ότι θα αποκτήσει ακόμα περισσότερη βαρύτητα η τήρηση των μέτρων εκ μέρους όλων ημών και των συμπολιτών μας φυσικά. Γιατί σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ζήσουμε το αποτέλεσμα αυτού του όποιου ανοίγματος ως αποτέλεσμα έτι περαιτέρω αύξησης του υλικού φορτίου ή του επιπολασμού του ιού μέσα στην κοινότητα. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός, και για να μην μιλάμε μόνο δυσάρεστα, το γεγονός ότι ναι, είμαστε σε μια περίοδο όπου οι μετεωρολογικές συνθήκες και ο καιρός αλλάζει, γεγονός που αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο κοινωνικοποιούμαστε, κινούμαστε και άρα και ο ιός μεταδίδεται, που είναι θετικό ως προς την μη περαιτέρω έτσι, διάδοσή του, αλλά και το γεγονός ότι όπως ανακοινώθηκε θα γίνει πολύ σύντομα μέσα στις επόμενες 15 μέρες, όπως μας πληροφόρησε ο κύριος Υπουργός, αυτό το μέγα εμβολιαστικό στην περιοχή της Πάτρας, που σημαίνει, όπερ με θερμινευόμενον, έτσι, που σημαίνει ότι θα δοθεί μια ένταση στην εμβολιαστική διαδικασία, νομίζω ότι αυτό που μένει σε μας και πλέον και ως πολιτικό όργανο και με τον τρόπο που συμμετέχουμε στον δημόσιο διάλογο, νομίζω, και δεν θα διαφωνήσω καθόλου με την πρότασή σας, είναι μια καλή ευκαιρία ως Περιφερειακό Συμβούλιο, όχι ως Περιφερειακή Αρχή, όχι ως οτιδήποτε άλλο. Ο Περιφερειάρχης και η Περιφερειακή Αρχή θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, αλλά πρέπει με όλους τους τόνους, σε κάθε τόνο, να προσπαθήσουμε όλοι από τον ρόλο που έχουμε να κάνουμε αυτή την έκκληση με τη μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα. Να προσέχουμε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε σε μια τελική ευθεία
Ταυτόχρονα όμως αυτή η τελική ευθεία έχει και πολλές παγίδες λόγω ακριβώς της έντασης στην οποία βιώνουμε το φαινόμενο αυτό. Είναι λοιπόν μια τελική ευθεία με μεγάλη επικινδυνότητα. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, νομίζω και ότι και από εδώ είναι μια καλή ευκαιρία να υπάρξει αυτή η δημόσια και με κάθε τρόπο. Δεν θα σας πω τις λεπτομέρειες του πώς θα μπορέσει ο καθένας να το κάνει, αλλά πρέπει να φανεί ότι είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Η έκκληση και για τήρηση των μέτρων, αλλά και για συμμετοχή στον εμβολιασμό, πρέπει να είναι από όλους μας.